Κυρία Υπουργέ, όταν πριν λίγους μήνες ήρθε στο φως της δημοσιότητας η ιστορία του πρόσφυγα μαθητή από τη Γουινέα Σαϊντού Καμαρά, για τον οποίο πολύ σωστά εκδηλώθηκε με πολύ μαζικό τρόπο η αλληλεγγύη των συμμαθητών του, δασκάλων, συνολικά του γονεϊκού και ευρύτερου λαϊκού κινήματος, ως ΚΚΕ είχαμε τότε επισημάνει την ανάγκη να ληφθούν συνολικότερα μέτρα για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, που σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να απελάβνονται μετά την ενηλικίωσή τους. Και τότε είχαμε προειδοποιήσει ότι η περίπτωση του Σαϊντού δεν ήταν φυσικά η μόνη, αλλά αντίθετα αναδείκνυε ένα γενικότερο πρόβλημα και σίγουρα πολύ ευρύτερο από αυτό που στριμώχθηκε στο κάδρο μιας φωτογραφίας με τον Πρωθυπουργό ως δείγμα του ευαίσθητου προσωπείου της πολιτείας. Σήμερα μια παρόμοια ιστορία και με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει προκύψει στη Σάμο. Πρόκειται για την περιπέτεια του Σισέ, επίσης από τη Γουινέα, που γεννήθηκε το 2002 και ήρθε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 19 ως ασυνόδευτος ανήλικος, όντας ορφανός. Το Μάρτιο του 2021 εκδόθηκε απορριπτική απόφαση από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου της Σάμου. Ασκήθηκε προσφυγή και επ' αυτή στις 15 Ιουνίου του 2022 εκδόθηκε νέα απορριπτική απόφαση, του επιδόθηκε μάλλον η νέα απορριπτική απόφαση που διατάσσει την επιστροφή του στη χώρα του. Ο Σισέ μιλάει 8 γλώσσες. Τον Ιανουάριο του 2002 και για όσο διάστημα διέμενε στη safe area του Κιτσάμου, ξεκίνησε μαθήματα ελληνικών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που απευθύνονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους. Μετά την ενηλικίωσή του τον Απρίλιο του 2020, οπότε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την ειδική δομή, συνέχισε αυτοβούλως την εκμάθηση ελληνικών, συνέχισε να φοιτά στο σχολείο. Το Σεπτέμβριο του 2020 φοίτησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη τάξη στο Πυθαγόριο Γενικό Λύκειο Σάμου και στη συνέχεια γράφτηκε στη δεύτερη τάξη του ημερησίου ΓΕΛ Σάμου με προσανατολισμό τις ανθρωπιστικές σπουδές, τις οποίες και παρακολουθεί. Ο Σισέ, όπως και πολλά άλλα ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται στην Ελλάδα, έφυγαν από τη χώρα τους μόνα τους, στην πιο τρυφερή τους ηλικία, κυνηγημένα από τη βαρβαρότητα της εξαθλίωσης και των συγκρούσεων. Όσα ασυνόδευτοι ανήλικοι δέχονται βέβαια καταρχήν μια στοιχειώδη προστασία σύμφωνα με τον νόμο και δεν απελάβνονται, τους δίνει τη δυνατότητα να φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, να μαθαίνουν τη γλώσσα, να αποκτούν δεσμούς με τη χώρα. Όμως μόλις ενηλικιωθούν, και ενώ κουβαλούν, αν θέλετε, και το τραύμα του ξεριζωμού ως παιδιά, βρίσκονται αντιμέτωποι με το σκληρό πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου και βρίσκονται, κινδυνεύουν με απέλαση. Τους στέρνεται δηλαδή ξανά πίσω από την αρχή στην κόλαση από την οποία προσπάθησαν να ξεφύγουν. Σας ρωτάμε λοιπόν, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για να μην απελαθεί ο συγκεκριμένος μαθητής της Εύα Άφινγκ, όμως και για να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα για όλα τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που έρχονται στη χώρα μας και κινδυνεύουν με απέλαση κατά την ενηλικίωσή τους λόγω της απόρριψης της αίτησης ασύλου, αφού πρώτα έχουν αποκτήσει όποιους δεσμούς με τη χώρα. Ευχαριστώ, κύριε. Κυρία συνάδελφε, θέτετε ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές και εμένα προσωπικά με έχει απασχολήσει. Πριν σας απαντήσω επί της ουσίας και εκθέσω και κάποιες σκέψεις μου γύρω από αυτό το θέμα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε για τη μεταξύ μας συζήτηση ότι κανείς δεν είναι πιο ανθρωπιστής από τον άλλον. Κανείς δεν αγαπάει τους ανθρώπους περισσότερο από τον άλλον και κανείς λόγω ιδεολογίας δεν αγαπάει τους ανθρώπους περισσότερο από τον άλλον, γιατί έχουμε πολύ γνωστά παραδείγματα καθεστώτων που παριστάνουν ότι ανήκουν σε μια ιδεολογία και ουσιαστικά περιφρονούν τον άνθρωπο. Εμείς, όπως ξέρετε, η κυβέρνησή μας και μάλιστα με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ιδρύσαμε την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Αυτό έγινε το Μάρτιο του 2020 και από τότε, μάλλον τότε, υπήρξε η μεγαλύτερη επιχείρηση εντοπισμού ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα και ίσως και παγκοσμίως. Τα αναζητήσαμε παντού, τα βρήκαμε στη ζούγκλα της Μόριας και στις φαβέλες της Σάμου. Ήταν γύρω στις 5.500, πάνω από 300 παιδιά βρίσκονταν σε αστυνομικά τμήματα και είχαμε παραλάβει από μια ανθρωπιστική κυβέρνηση αυτή την κατάσταση. Τώρα λοιπόν στο μεταξύ, αφού τα προστατεύσαμε όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία κανείς δεν έλεγε να προστατεύσει, ούτε από αυτούς που λένε ότι είναι ανθρωπιστές και ενδιαφέρονται για τους πρόσφυγες και κάνουν όλες αυτές τις επικλήσεις στον προσωπικό τους δίθεν ανθρωπισμό, πράγματι τώρα έχει ανακύψει ένα θέμα. Τα παιδιά αυτά ενηλικιώνονται. Και ναι, το συγκεκριμένο παιδί, γιατί σας θυμίζω ότι η περίπτωση του Σαϊντού Καμαρά ήταν λίγο διαφορετική, γιατί είχε πάρει μία μόνο απόρριψη, ενώ εδώ έχουμε δύο απορρίψεις. Το συγκεκριμένο παιδί λοιπόν, που είναι από τη Γουινέα και έφυγε από το Κιτσάμου ως ασυνόδευτος ανήλικος όπου διέμενε, επειδή ενηλικιώθηκε. Έχει ήδη περάσει από συνεντεύξεις, δύο, και είχε όλα τα δικαιώματά του, διερμηνία στα σουσού κτλ. Η αίτησή του έχει εξεταστεί, στην ουσία έχει απορριφθεί ως αβάσιμη και έχει και δεύτερη απορριπτική, διότι κατέθεσε και νέα προσφυγή επί της πρώτης αποφάσεως, ζήτησε επανεξέταση και ξαναζήτησε χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας και αίτημα παραμονής στη χώρα. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή Προσφυγών είναι ανεξάρτητη, με νόμο του 2016. Και γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση το ερώτημα, ίσως θα το φανταζόμουν λίγο διαφορετικό. Ρωτάτε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, για ένα δευτερόλεπτο κύριε Πρόεδρε και θα επανέλθω, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε τι, να αποφευθεί η απέλαση, ενώ έχει δύο αποφάσεις της Επιτροπής. Προφανώς, όπως ξέρετε και όπως ήδη το έχουμε κάνει, υπάρχει ο τόνος απευθείας από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Σαϊντού και νομίζω ότι το μήνυμα πήγε από όλους μας, καθώς ασχοληθήκαμε όλοι με αυτή την περίπτωση. Εδώ υπάρχουν δύο λύσεις και ολοκληρώνω με αυτό. Η μία λύση είναι, επειδή υπάρχει ο νόμος και επειδή η Επιτροπή Προσφυγών είναι ανεξάρτητη, να υπάρξει κάποια νομοθετική παρέμβαση. Με συγκεκριμένο περιεχόμενο θα το πω θα το κρατήσω για την απάντησή μου, απαντώντας και σε αυτά που θα μου πείτε. Η άλλη λύση είναι να καταλάβουν και τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών και οι ίδιοι, κάθε ένας ο οποίος λειτουργεί ως δικαστής, ότι πρέπει να διευκολύνουν αυτές τις καταστάσεις. Έχουν τη δυνατότητα, αλλά όχι με δική μας παρέμβαση. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς σε ανεξάρτητες επιτροπές. Πρέπει και εκείνοι να καταλαβαίνουν ένα παιδί το οποίο εντάχθηκε, το οποίο σπούδασε, το οποίο έχει ενσωματωθεί μέσα στην κοινωνία και για το οποίο έχουμε προσφέρει πολύ χρήμα, πολύ πόνο, πολύ κόπο, πολύ αγάπη, ό,τι πράγματι αξίζει να βρεθεί στην Ελλάδα. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να βρούμε μία λύση, μία μέση λύση ανάμεσα στα δύο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, όντως να συμφωνήσουμε ότι ο ανθρωπισμός δεν κρίνεται από τα όμορφα λόγια και το τι δηλώνει ο καθένας. Κρίνεται, αν θέλετε, από το ίδιο το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που δημιουργείται, που έχουν να αντιμετωπίσουν και τα ίδια τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, αλλά και συνολικά, αν θέλετε, οι ξεριζωμένοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με την καταστολή, με τα κέντρα φυλακές, με αυτά που περιγράψατε, τη ζούγκλα της Μόριας κλπ. Αυτός είναι ο ανθρωπισμός λοιπόν που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι που έτρεξαν να φύγουν από τις κακουχίες, τον πόλεμο, τη φτώχεια, τον ξεριζωμό. Και βέβαια το ευρωπαϊκό πλαίσιο που ορθώνει νέα τύχη σε αυτούς τους ανθρώπους, που τους διαχωρίζει με βάση τις χώρες καταγωγής τους, που χρηματοδοτεί τον εγκλωβισμό τους στη χώρα μας. Αυτός είναι λοιπόν ο ανθρωπισμός. Άρα αν θέλετε και εμείς δεν επικαλούμαστε και γι' αυτό δεν μένουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν λέμε ότι είναι ζήτημα συγκεκριμένα μόνο της πώς κρίθηκε η Επιτροπή αυτή, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί λύση, νομοθετική λύση, να υπάρξει ένα διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο που νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις, ούτε η περιβόητη εθνική στρατηγική για την ένταξη, ούτε το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαβούλευση, αλλά πρέπει συνολικά Κοίτα, εμείς ως ΚΟΜΕ συνολικά έχουμε διαφορετική αντίληψη για τα ζητήματα του ασύλου, ωστόσο, ιδιαίτερα αυτές οι περιπτώσεις των παιδιών που έχουν βιώσει στην πιο τρυφερή τους ηλικία τον ξεριζωμό, που ήρθαν στη χώρα μας, που δεν κατέστη δυνατόν να συνενωθούν, να βρεθούν άλλα μέλη της οικογένειάς τους και να βοηθηθούν μέσω της διαδικασίας της οικογενειακής επανένωσης και που κάνουν μια προσπάθεια πραγματικά τιτάνικη. Κοιτάξτε, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε... Στην ερώτηση ήταν όντως ένας μαθητής που αρίστευσε, που συμμετείχε στην παρέλυση κλπ. Δεν αφορά μόνο τους άριστους μαθητές. Θεωρούμε ότι είναι όλα αυτά τα παιδιά που βίωσαν σε αυτές τις ηλικίες αυτό το τραύμα του ξεριζωμού πρέπει να έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη, να μπορέσουν να βοηθηθούν για να έχουν μια καλύτερη ευκαιρία στο μέλλον τους. Και βέβαια, δεν μπορεί σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτά τα παιδιά και σε αυτές τις περιπτώσεις να θεωρούμε ότι μέσω από ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα τους επιστρέφει στη χώρα τους, θα μπορέσουν να στέλνουν μηνύματα αποτροπής ή ό,τι τέλος πάντων κατά καιρούς επικαλείται η κυβέρνηση ως δικαιολογία για την εφαρμογή ενός σκληρού δικαίου απέναντι στους ξεριζωμένους. Και βέβαια τέτοια περιστατικά συναντάμε πολλές φορές και σε άλλες περιπτώσεις. Ήδη υπάρχουν και στη σχολεία της Αθήνας και με παιδιά που είναι μέσα σε οικογένειες και αφού έχουν περάσει κάποιο διάστημα στα σχολεία, έχουν αποκτήσει δεσμούς, απορρίπτονται τα αιτήματα ασύλου τους και οδηγούνται ξανά στην απέλαση και στην επιστροφή. Και επειδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα, επικαλείστε και μας μιλάτε για τον πολιτισμό, για τον ανθρωπισμό, για τις παραδόσεις της Ευρώπης και της χώρας μας και επερώμαστε, αν θέλετε, για τις παραδόσεις και την έννοια του ξένιου Δία. Αν αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παραλληλιστούν με τους οικέτες για τους οποίους δεν θα μπορούσε να υπάρχει μόνο η οργή, θα τέριαζε στην περίπτωση που τους αρνείται η προστασία και το άσυλο, τότε ποιοι είναι αυτοί που θα πρέπει να προστατευτούν όταν έχουν βιώσει τον πόλεμο, τη φτώχεια, τον ξεριζωμό, όταν σε αυτές τις ηλικίες πήραν μόνοι τους το δρόμο της προσφυγιάς και έρχονται, υποτίθεται, προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας και ζούνε υπό την ανασφάλεια ότι όποια προστασία τέλος πάντων έλαβαν στην αρχή, στην άφηξή τους στη χώρα, θα έχει ημερομηνία λήξης με την ενηλικίωσή τους. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε και δεν θέλουμε να μείνουμε στην καταπερίπτωση και ούτε λέμε ότι αποκλειστικά, επειδή επικαλείστε την ανεξαρτησία των επιτροπών, επαναλαμβάνουμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει συνολικά να αντιμετωπιστεί για όλες αυτές τις περιπτώσεις και φυσικά σε αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση να διαμορφώσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα μπορεί να παρέχει χωρίς εξαιρέσεις όλα αυτά τα παιδιά την κατάλληλη προστασία. Κυρία συνάδελφε, δεν διαφωνούμε. Εγώ ήμουν εκείνη που σας είπα ότι χρειάζεται κάποια διόρθωση στο νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς όμως να πάμε στις υπερβολές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το πούμε, το ξέρει όλοι οι φίλοι, ότι η Ελλάδα προστατεύει τα ασυνόδευτα ανήλικα με έναν πρότυπο τρόπο που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σίγουρα πρώτοι εμείς δεν θέλουμε να χάνουμε αυτά τα παιδιά που πράγματι όταν ενηλικιώνονται χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις δομές. Όμως η διαδικασία του ασύλου είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει σκέψη και στο μεταξύ να καταλάβουν λίγο οι προσφυγές. Άσυλο δίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Όχι επειδή έφτασες ως ανήλικο από χώρα που δεν χρειαζόταν να φύγεις αλλά έφυγες γιατί ήταν συνθήκες που δεν προβλέπονται και τα λοιπά στη συνθήκη της Γενέβης, έτσι. Εμείς εφαρμόζουμε τη συνθήκη της Γενέβης, δεν έχουμε κάποιο άλλο όπλο στα χέρια μας. Άρα λοιπόν το άσυλο είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή δίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Εδώ είναι κάτι άλλο, είναι ένα παιδί που έφυγε χωρίς να ξέρει καν τι υπάρχει, τι πλαίσιο υπάρχει, ούτε που θα βρεθεί, ήταν ανήλικο, το παραλάβαμε, το σπουδάσαμε, το πήγαμε στο σχολείο, φέτος γιορτάσαμε την πιο επιτυχημένη σχολική χρονιά μετάβασης από την άτυπη εκπαίδευση στην τυπική. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει Έχουμε καταβάλει πολύ κόπο και ξοδεύουμε πολύ χρήμα, πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά εμείς, για αυτά τα συνόδευτα. Και σας είπα ότι συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται ειδική ρύθμιση πάνω σε αυτό. Συμφωνώ όμως, μάλλον εκεί που διαφωνούμε, αλλά δεν πειράζει, είναι ότι ό,τι κάνουμε για το προσφυγικό πρέπει να έχει ενταξιακό πρόσημο. Εάν θέλει να ενταχθεί, εάν θέλει να εκπαιδευτεί, εάν θέλει να προσφέρει σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, εάν θέλει να σπουδάσει. Όχι έτσι, κυρία συνάδελφε, όχι έτσι. Έτσι δεν κάνω τούτο, δεν κάνω τ' άλλο και δεν θέλω τίποτε. Παρά μόνο αυτό δεν γίνεται. Άρα εκεί να ξέρετε ότι θεωρώ ότι είτε είναι η δικαιοσύνη, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι οποιαδήποτε από τις εξουσίες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την ενταξιακή πρόθεση και διάθεση του ανθρώπου, την περίπτωση του οποίου εξετάζουν. Τώρα να σας πω ότι ακριβώς επειδή όλα αυτά μας έχουν απασχολήσει και να σας πω επειδή έχω ήδη κατάλογο ποια παιδιά έχουν ενηλικιωθεί ή πρόκειται να ενηλικιωθούν και χρησιμοποιώ όλα τα μέσα, αλλά δεν μπορώ να παρέμβω σε επιτροπές. Στέλνω όμως το μήνυμα, όπως το έστειλε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρώτος, ότι ναι, να λαμβάνετε υπόψη σας την πορεία αυτού του παιδιού, την ενταξιακή του πορεία. Το γεγονός ότι μπορεί να σταθεί, να σπουδάσει, να προσφέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία στην οποία έφτασε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω όμως, επειδή ξέρουμε και ποιο πρόκειται να ενηλικιωθεί τότε και ποιο πρόκειται να ενηλικιωθώ τότε. Και τώρα εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται όλα αυτά. Και τα παρακολουθούμε την πορεία, γιατί πολλές φορές κάποιοι που είναι μακριά μπορεί να, ξέρω εγώ, μόνοι τους να έρθουν μετά και να πούνε και να μην ήταν στη Σάμο, έτσι. Εμείς τα παρακολουθούμε όλα και τα safe zones. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω να πω το εξής όμως, ότι η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ο Ειδικός Γραμματέας ο κύριος Μοσκόφ, η γραμματεία, έχω την τιμή να ανήκει στο χαρτοφυλάκιό μου, έχει πράγματι κάνει πρόταση, ολοκληρώνω αμέσως κύριε Πρόεδρε, έχει πράγματι καταθέσει τις προτάσεις της προς τον Υπουργό, προκειμένου να αλλάξει, να βελτιωθεί, να αναδιαμορφωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Οπότε τότε κάθε παιδί που ενηλικιώνεται και έχει διαγράψει και μια επιτυχημένη ενταξιακή πορεία από την είσοδό του στη χώρα και στη διάρκεια της παραμονής κοντά μας, ναι, να έχει μια άλλη μεταχείριση, η οποία όμως πρέπει να είναι μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή όχι άσυλο, μπορεί να μην χρειάζεται άσυλο, να χρειάζεται να βρεθεί κοντά μας γιατί σπούδασε, γιατί μπορεί να λάβει την ιδιότητα να ενταχθεί, ας πούμε, στην νόμιμη μετανάστευση. Υπάρχουν αυτές οι προοπτικές, κυρία Κομνηνάκα, πιστέψτε με, και δεν απέχουμε. Απλώς απέχουμε λίγο στο ποιος μπορεί και τι μπορεί και ποια είναι η φέρουσα ικανότητα της χώρας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και τι μπορεί να μπει η χώρα. Έχει συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα. Εγώ ξέρω, κυρία Κομνηνάκα, αν μου περάσει το νούμερο πάνω από 2.500 παιδιά, μου χτυπάει καμπανάκι. Δεν έχω που να το βάλω. Αλλά κοιτάω να με καταστήσω. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε πάντα τη φέρουσα ικανότητα της χώρας και για τα παιδιά και για τους μεγάλους.